Βρισκόμαστε στα γραφεία του alexandriagidas.gr, παρέα με τον καθηγητή Αγγλικών, τον Κώστα Μιχαλόπουλο. Κώστα, τι κρατάς στα χέρια σου? Έχω στα χέρια μου το φετινό βιβλίο ιστορίας της Γάμα Λυκείου, όπως βλέπουμε εδώ. Το βιβλίο που δόθηκε την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2013-2014. Λοιπόν, θα το ανοίξω κατευθείαν στη σελίδα 130 για να δούμε τι διδάσκονται οι μαθητές σήμερα στα ελληνικά σχολεία. Αν μπορείς να κάνεις λίγο zoom εδώ. Έχουμε λοιπόν ένα χάρτη της κατεχόμενης Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σελίδα 130 επαναλαμβάνω. Εδώ. Έχουμε λοιπόν τις εξής χώρες στη γειτονιά μας. Τουρκία, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Μακεδονία. Και φαίνεται λοιπόν ότι εμφανίζεται ως ξεχωριστή χώρα αφού είναι πάνω από τα σύνορά μας. Τα σύνορά μας βέβαια μικρότερα τότε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εμφανίζεται καθαρά, ξεκάθαρα ως ξεχωριστή χώρα μέσα στην επικράτεια των σημερινών ας πούμε σκοπίων. Δηλαδή στην ουσία φαίνεται καθαρά σε ελληνικό βιβλίο που διδάσκονται στη Γάμα Λυκείου, στο Γενικό Λύκειο, ότι τα Σκόπια ίσον Μακεδονία. Κακώς δηλαδή, γιατί κανονικά έπρεπε να ονομαστούν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Βαρντάρσκα. Βαρντάρσκα? Βαρντάρσκα, ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό θα είναι το επόμενο ρεπορτάζ. Μαζεύω χάρτες και γραμματόσημα δικά τους παλιά, τα οποία εμφανίζουν το σημερινό κρατήδιο των Σκοπίων ως Βαρντάρσκα. Και έτσι έπρεπε να ονομαστεί. Το Μακεδονία είναι καθαρά πολιτικό όνομα, εντάξει, ξέρουμε, είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Αλλά εμένα ως εικόνα και μόνο αυτό με θίγει ως Έλληνα.